σεφταλιές. Να πάμε. Για τις σεφταλιές, τις φετινές, θα χρειαστούμε. Καλά, μπορεί να τις ψήσεις. Για να βρούμε, τώρα να σου πω. Ένα ψαφουκούν μπόξ. Ένα κιλό κιμά χοιρινό. Μπούτιν και ομοπλάτη. Γιατί σε αυτόν τον κιμά θέλουμε να έχει και λίγο λίπος. Παλιά γαλάτια μου, στο ένα κιλό έβαλα 250 γραμμάρια λίπος. Μιλούδα. Αλλά, μιλούδα. Και γίνεις κοντά, τζιβακλούδα μπορείς να βάλεις. Αλλά εντάξει. Εγώ νομίζω ότι παλιά έβαλα. Λέω τα υλικά. Νομίζω ότι έχουμε νοικιάσει. 2,5 φέτες, 2,5 φλιτζάκια, 145 γραμμάρια όσοι έχετε ζυγαριά, μπαγιάτικο ψωμί κομμένο σε κυβάκια. 2 τρίτα του φλιτζανιού, 160 γραμμάρια γάλα. 2,5 φλιτζάνια, 500 γραμμάρια κρεμμύδι, ξηρό, ψιλοκομμένο, που θα δούμε αν η γαλάτια μπορεί να κόψει ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Κατάχνω. 2 φλιτζάνια μαϊτανό ψιλοκομμένο. 1 τρίτο του φλιτζανιού, 50 γραμμάρια σπορέλαιο, το ηλιέλαιο. 1 κουταλάκι, 5 γραμμάρια κανέλα θέλητη. 1 κοφτό κουταλάκι μαύρο πιπέρι. 2 κουταλάκια αλάτι και 2 κομμάτια 200 γραμμάρια πάνα, μπόλια ή σκέπη που λέμε στην Ελλάδα και μισό φλιτζανάκι ξύδι. Θα πάρουμε την πάνα. Το ξύδι είναι για την πάνα. Ναι. Όχι, για να πεις εσύ για να ηρεμήσεις. Short. Short ξυδιού. Θα πάρουμε την πάνα από τον κρυοπόλη. Συνήθως οι κρυοπόλες κάποιοι δεν έχουν. Και πιάνουμε κατεψυγμένη. Αν είναι κατεψυγμένη, να τη βάλουμε να ξεπαγώσει, συνήθως σε νερό, όχι παγωμένο, όχι τη βρύση, όχι ζεστό, ναι. Να ξεπαγώσει. Θα τη ξεπλύνουμε καλά και μετά θα τη βάλουμε ένα μπολ με νερό, το μισό φλιτζανάκι ξύδι που σου είπα, γαλάτια. Γιατί, μου. Για να καθαρίσει καλά. Για να καθαρίσει, ναι. Ναι, okay. Και θα την αφήσουμε 10 λεπτά. Mm-hmm. Και μετά θα τη ξεπλύνουμε με νερό. Θα τη βάλουμε σε ένα σουρωτήρι. Να στραγγίσει. Τώρα να φέρω ένα πιάτο να τη βάλω μέσα και η πάνα μας είναι έτοιμη. Ποια μας η αστυνομία. Έτω. Ναι. Είναι το σεφταλί νομίζω. Είναι η σεφταλιά. Νομίζω είναι το σεφταλί. Είναι. Δεν το ψάξα η αλήθεια. Σεφταλιές είναι. Άμα το πεις πληθυντικό, να πεις σεφταλιές. Άμα το πεις ένα, δώσ' μου ένα σεφταλί. Είναι σεφταλιά. Εγώ να πω ένα σεφταλί. Γιατί, που είσαι χωριά της, εγώ με... που την πόλη. Στη Λευκοσία είναι το σεφταλί, είναι ουδέτερο. Τα σεφταλιά. Σεφταλιά. Α, όχι οι σεφταλιές. Σεφταλιά. Είναι η σεφταλιά. Μπράβο, είναι η σεφταλιά. Άρα είναι θηλυτζά. Όπως αν είναι, εμείς να την κάνουμε, εντάξει. Ναι. Θα σου δώκω να μου ψιλοκόψεις το κρεμμύδι, έτσι. Θέλω με το ψιλοκομμένο ωραίο. Μάλιστα. Μπορούσες να το τρίψεις και στον τρίφ. Πώς από τούτα θέλεις. Όχι, να σου πω, αν το τρίψεις, το... ούλα να τα κόψω. Είναι 500 γραμμάρια ζυγισμένο. Ας γελάσω. Ναι. Εδώ και μου δάμε τρεις κρόμιδους. Να με βάλει να βάλω ζυγάνια, γιατί να βάλεις ζυγάνια, να με φορώ γάντια. Να σας πω και έναν άλλο μυστικό που το έμαθα από την κόρη μου γαλάτι, αν ήξερα αν το ήξερες, εγώ δεν το ήξερα, από τη Σαβίνα. Mm-hmm. Είχα τον κιμά, έφερα τον που τη νύχτα. Τι μου είπε η Σαβίνα που μαθαίνει τώρα στο σχολείο, ότι έπιασες κιμά και να το χρησιμοποιήσεις, γαλάτια μου, την άλλη ημέρα ή την μεθάλλην ημέρα. Ναι. Αλλά θες να βάλεις μες στην κατάψυξη. Να το βάλεις να στραντζίζει. Ναι, θα το βάλεις μες ένα σουρωτήρι. Mm-hmm. Θα το βάλετε στο ψυγείο με σε ένα σουρωτήρι νετό. Για να μένει με στα ζουμιά. Για να μένει με στα ζουμιά του και δεν θα χαλάσει. Mm. Θεωρείτε ότι η ζουμί φκάλει πάει κάτω. Έτω στον πόλ μας, έτω κάτω. Οπότε αν τούτος είναι ένας τρόπος, η κυρίως του, εμένα τέτοια μου πολλές φορές γαλάτια μου. Να μυρίσει. Να πετάξω κυρίως βοδινό κύμα. Mm, ναι, που μυρίζει πιο εύκολα. Okay. Ναι. Οπότε έμαθα το και είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Εγώ ήξερα το. Εγώ δεν το ήξερα. Πώς θα ξέρω παραπάνω. Ναι, ναι, αλήθεια. Και ο λόγος που το ξέρω γιατί είπα θα την και εγώ. Τι νόμο που είπες πριν για τη βακλούδα. Η βακλούδα είναι αρνίσια. Ναι, ναι. Η πεθερά μου έκανε σεφταλιές με αρνί που ήταν πάρα πολλά ώρες. Όχι, είμαι σίγουρο ότι πρέπει πολλά ώρες. Πρέπει πολλά ώρες οι σεφταλιές με αρνί. Αλλά πρέπει να σου αρέσκουν τόσες οι μυρωδιές. Κοίταξε, για μένα το αρνί είναι το πιο ωραίο κρέας. Προτιμώ το δηλαδή και από το χοιρινό και από το μοσχαρίσιο και από ούλα. Δηλαδή δώσ' μου αρνί. Αλλά θυμούμε παλιά οι σουβλιτσίδες, όταν έκαναν σουβλάκια, έβαλαν, ας
πούμε, και τρία σουβλάκια χοιρινά και βάλα βακλούδα. Ναι, μετά ναι. ξανά βακλούδα. Δηλαδή ήταν στάνταρτ στην Κύπρο η βακλούδα από στα σουβλάκια. Ναι, ναι. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να τα βάλουν και μέσα στις σουφταλιές, φαντάζομαι. Όχι. Είναι η μήλα του αρνιού. Είναι η... Τι, τι είναι. Α, είναι τον ουρί, μπράβο, είναι τον ουρί, ναι. Ναι, 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 τι είναι. Το προβάτο, καλά που λάλλει, ναι. Ναι. Πάρα πολλά ωραία και διά ωραία μυρωθιά, αλλά εντάξει, πλέον είμαστε... Ο άπαρος με τη βάκα, τι είναι. Ξέρεις να που πρέπει να σημαίνει. Ο άπαρος με την ουρά. Είναι τόσο απίθανο. Θέλεις να το πεις, ας πούμε, ότι είναι τόσο απίθανο. Αφού έχει... Το γαϊδούρι να έχει βακλούδα. Αφού έχει, αφού είναι η ουρά του. Ο άπαρο με τη βάκλα, λες. Δεν ξέρω να το αναλύσουμε. Αλήθεια. Αλλά λέμε το, επειδή η βακλούδα είναι του αργιού. Πού θέλεις να βάλω το κρεμπί. Κύριε, λέει, στον παιδιά. Επιάσατε τα... Πού το μεγάλο το... Πού είναι να ζυμώσεις. Έλα, σου πω, βάζεις το... Επιάσ' το και πιάνω εγώ άλλο να θέλεις. Οκ. Πιάνω το άλλο που έχουμε, το Hyrex το μεγάλο. Καλό. Ναι, ναι, πολλά ψιλοκομμένο. Καλό, 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 τέλειο. Α, εντός ήθελες το λιότερο ψιλοκομμένο. Θέλα το... Όχι, καλό για να μην πολύ φαίνεται μέσα, μια χαρά είναι. Εγώ να κόψω τώρα το... Μαϊτανό. Εγώ μπορεί να με κανέσουν και 45 λεπτά να κόψω τα κρεμμύρια. Να σε βοηθήσω κι εγώ. Του τον πάει του πάρα πολλά ο Μαϊτανός. Σκείτε ότι εζήγησα σας τα με λεπτομέρεια. Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι θα το πείτε. Γιατί... Γιατί, όχι, δεν μπορώ. Εντάξει, Άγγελε μου, να το κάνουμε μετά. Ναι. Έλα, δώσ' μου το βάλω πίσω. Γιατί η Γαλατία μου κάποτε ανοίγει συνταγές, εντάξει, ναι. και λέει σου, ας πούμε, μια δέσμη μαϊτανό. Ναι, αλλά η δέσμη Κυπριακή, η δέσμη Κυπριακή δεν έχει καμιά σχέση με εκείνη που βρίσκεται στην Αγγλία. Στην Ελλάδα, ας πούμε. Ναι. Οπότε, είπα ότι θέλουμε 2,5 φέτες ψωμί, τώρα πιάσα 4, γιατί... Μετά να τη ζυγίσω, οπότε να το βάλω ακριβώς. Κάνουμε την κόρα. Ισλανδή, εντάξει, από την Ισλανδία, η οποία ήρθε το καλοκαίρι στην Κύπρο και φιλοξένησα τη. Και κάθε φορά που με θόρεν και πιένα στο μπακάλιν και όσκου μου πίσω, επάθαινε σοκ, εντάξει. Το πρώτο σοκ που έπαθαινε ήταν μια φορά που πήγα και αγόρασα σταφύλια. Ναι. Και λέει μου, καλά λέει μου, αγόρασες τόσα σταφύλια, λέει, τι εννοείς, να τα φάμε. Πρέπει να αγοράσεις, ας πούμε, κάμποσα. Ναι. Και το δεύτερο σοκ που έπαθαινε ήταν ο Μαϊτανός. Λέει μου, τούτο λέει μου είναι μια δέσμη Μαϊτανό. Ναι, είδες. Λέω της, ναι, τούτο είναι μια δέσμη Μαϊτανό. Και μετά που της είπα και πόσα ήταν κιόλας, νομίζω ότι ένα συνήλθεν ακόμα από το σοκ. Μπορείς να συνεχίσεις. Επειδή το ψωμί μας ήταν μικρό, εγώ γι' αυτό σας το εζήγησα, 145 γραμμάρια, ή αν δεν έχετε, να βάλετε είναι 2,5 φλιντζάνια αν το κόψετε έτσι σε κυβάκια. Επίσης να σου πω ότι έχει κόσμο ο οποίος δεν βάλει μέσα στις σεφταλιές κανέλα. Εντάξει, έχει που βάλουν αρτισιά. Έχει που βάλουν και λίγο όμως χοκάριδο, ναι. Έχει, εξαρτάται πώς μεγάλωσες, τη γεύση σου που είσαι. Πολλά παράξενο το πράγμα που... Ξέρεις, είμαστε μια μπουτσά τόπος που λέει ο λόγος, αλλά ο κάθε τόπος και η κάθε περιοχή έχει δικά της συστήματα. Το ψωμί μας έτω, έκοψα το σε κυβάκια, έτσι λίγο, και να βάλουμε μέσα το γάλα. Να σου πω, Γαλάτη, ότι τον πρώτο χρόνο στην εκπομπή, θα το αφήσουμε έτσι να μουλιάσει, να τραβήσει. Τον πρώτο χρόνο στην εκπομπή... Που δεν ήξερε και πολλά πράγματα. Ναι, είχα κάνει τη συνταγή της πεθεράς μου, η οποία η πεθερά μου έβαλε μέσα σουμάκι. Ωραίο το σουμάκι. Και γινίσκονταν πάρα πολλά ώρες. Απλά με τα χρόνια, επειδή προσπαθώ να έβρω τις αυθεντικές κυπριακές συνταγές. Μα δαμέ το θέμα, ναι. ότι... Αν έβρεις μια η οποία να πεις «Αχ, τούτη είναι η αυθεντική κυπριακή συνταγή», να έρθει κάποιος που την Καρπασία, να πούμε, να σου πει «Μα ξέρεις, εμείς στη Σωτήρα, να πούμε, δεν κάναμε έτσι». Ναι, απλά θεωρώ ότι το σουμάκι θα το βάλω ούτε σε άλλο. Πρέπει να ήταν μια πινελιά της πεθεράς ναι, ναι, σίγουρα. Το σουμάκι είναι, δεν είμαστε παραδοσιακοί του σουμάτσου. Ναι. Εν αρμένικο λίγο. Κάποιοι βάλουν αρτισιά. Τούτο με το ψωμί είπε μου το η κυρία Αντρούλα. Η μάμα μου βάλει κανέλα, να πούμε. Ναι, εγώ η μάμα μου βάλει, συγγνώμη που σε διακόπτω, βάλει από την
φρυγανιά. Καπύρα. Καπύρα. Οπότε, εντάξει, υπάρχουν. Τούτον όμως, επειδή το δοκίμασα σπίτι, γεννήσκονται πολλά φράτες. Πάντως, όσοι φίλοι μας έρχονται από την Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που ζητούν είναι σεφταγιές. Σεφταγιές. Ναι. Γαλάτια με κόψεστά. Σιγά σιγά. Παναγία μου, παιδιά. Μα έβαλε με να το κόψω πάρα πολύ μικρό. Εντάξει, αγγελισσά. Και δεν είναι το δικό μου το μαχαίρι. Okay, οπότε να αντιλαμβάνεσαι ότι έχω. Εντάξει, ευτυχώς η συνταγή τη θέλει τρία δευτερόλεπτα. Προβλήματα. Τρία όμως. Η πιο εύκολη συνταγή του κόσμου. Επίσης, γαλάτια μου, κάποιοι την ώρα που να ζυμώσουν τις σεφταλιές, απλά τούτον τώρα επειδή βάλαμε ψωμί μεγάλα, γεννήσκονται αφρούγες, αφράτες. Θα βάλεις κάποιοι, όπως είπε μου η κυρία Αντρούλα από τον Αναλιόντα που είχε έτσι εστιατόριο, είπε μου ότι ζύμωνε, έβρεσε τα σέρκα της με νερό και ζύμωνε. Οπότε, αν τούτες κάνετε πιο αφράτες το νερό. Ναι, μάλιστα. Έχει διάφορα μυστικά. Πάντως, τούτες που έχεις μες στο φούρνο είναι μουσκομυρίσαν. Ναι, και γίνεσαι να θέλω γύρισμα τώρα σε ένα λεπτό. Να τις γυρίσουμε. Ναι. Ας σου τις γυρίσω, θέλεις. Ναι, αγάπη μου. Ύστερα μόλις τελειώσει εκείνο, αν μπορείς. Ωραία, δηλαδή τώρα βάλαμε κρεμμύδι με μαϊτανόν. Μάλιστα. Τώρα να βάλεις τον κέιμα. Μάλιστα. Ο οποίος είπες που πιο... Ο Κρεοπόλης έκοψε μου μπούτιν και ομοπλάτη. Δηλαδή κουτάλα και μερί στην Κύπρο τα λέμε. Ναι, κουτάλα και μερί. Κουτάλα και μερί. Ναι. Εγώ, ας πούμε κάποτε που σκευάζεις συνταγές, πιάνω τον αδερφό μου, Νίκον και λαλό του. Η συνταγή λάθη είναι που είναι γέ μου η ομοπλάτη τώρα. Άντε και σου. Κόρη μου η κουτάλα. Το καλύτερο είναι που πήγα εγώ στον Κρεοπόλη και είπα του δεν μου νολαπάς. Ενώ λαιμός είπε μου. Ήταν λίγο αντίθετη η απορία μου. Okay. Μάλιστα. Τώρα, αν μπορείς, σε παρακαλώ να φέρεις τις σεφταλιές να τις γυρίσουμε. Ναι. Για να συνεχίσω εγώ να κάνω το δάμε. Εβάλαμε το μαϊτανό, το κρεμμύδι, βάλω μέσα τον κυμά μου. Πού είναι οι πιάστρες? Πίσω κι αμέ. Έβαλα και τον κυμά. Ένα κιλό κυμά θα βάλω. Έναν κοφτό κουταλάκι πιπέρι. Θα βάλω ένα κουταλάκι κανέλα, θέλει το την κανελούδα. Γιάμι! Απαναγία μου, και κάνετε και δυνάμενες. Δύο κουταλάκια αλάτι. Ναι. Ότσι. Και να σας πω το μυστικό τώρα που... Τι έβαλα να τις ψήσω. Και ύστερα να έρθουμε πάλι να το συνεχίσουμε που δάμε. Έβαλα, επειδή να τις κάνουμε στο φούρνο, γαλάτια μου. Επειδή να τις βάλουμε στο φούρνο και στα κάρβουνα. Ναι. Θέλουμε να τα ψούμε στα κάρβουνα, να τις περάσουμε μπας στις μήλα μας 15-20 λεπτά. Να τις γυρίζει ο Γιώργος σου, εντάξει. Το Γιώργο μου αρέσει και το να ξέρω ψημένη πάνω και σώζουμε από μέσα. Οκ. Okay. Έβαλα μια σχάρα μέσα στο ταψί για να φεύγουν όλα τα ζουμιά να γίνουν, να μην γίνουν βραστές. Να γίνουν όπως να τα κάνουμε μέσα στα κάρβουνα. Και επειδή πάνω να βγάλει πολύ λίπος, θέλεις να πάει θέλεις, από κάτω. 180 βαθμούς. Για 50 με μια ώρα, 50 λεπτά με μια ώρα. Α, μες στο φούρνο. Ναι, 180 βαθμούς, δεν το βάλω 200. Αν το βάλεις 200, πας στα καρβούνα 20 λεπτά. Μπορεί να τις γυρίσεις. Τούτες, επίσης που τις έκαμα και έφερα τις έτοιμες, να σας πω ότι έκαμα την ίδια διαδικασία. Έβαλα πάλι σχάρα μες στο δοχείο μου που τις εφύλαξα. Για να μην μείνει πάλι το αίμα μέσα και να χαλάσουν οι σεφταλιές μου. Είχατε σκάμει γαλάτια μου που τα εχθές, είχατε βάλει μέσα στο δοχείο, οπότε ό,τι εύκαλε πήγαινε που κάτω. Οι γαλάτια γυρίζητες θα μπουν στο φούρνο μέχρι να περάσει η ώρα μας. Πάμε. Μενέλα μου είσαι εδώ, βάλαμε ένα κιλό χοιρινό κιμά. Θα βάλω το ψωμί μου, έτο, που το έβαλα και μούλιασε με το γάλα. Μενέλα, άμα μείνω 10 λεπτά, σταμάτα. Περκεί μου προλάβω να κάνω τίποτε. Τα λοιπόν, βάλαμε 2,5 φλιτζάνια ξηρό κρεμμύδι, 2 φλιτζάνια μαϊτανό. Θα βάλουμε 1/3 λάδι, έτσι για να τζιλάει η σεφταλιά να πιένει κάτω. Βάλαμε ένα κουταλάκι κανέλα, βάλαμε ένα κοφτό κουταλάκι μαύρο πιπέρι και βάλαμε και 2 κουταλάκια αλάτι. Έτοιμη η ζύμη μας. Εν βρίσκεις ότι κάποια πράγματα, ας πούμε η κυπριακή σεφταλιά,
Και το κυπριακό λουκάνικο είναι τα πιο ωραία πράγματα του κόσμου. Ναι, αλήθεια. Έφαγες πιο ωραία λουκάνικα από τα κυπριακά. Όχι, ποτέ μου. Σαν τα πετύχεις, ας πούμε, έτσι, εγώ ξέρω και ο τρεις τόπους που κάνουν εξαιρετικά. Και τα πιτσιλίσιμα λαλούν ότι είναι πολλά, ναι, πολλά ωραία. Χτες έπια στον Κρυοπόλη που ήταν να πιάσω κέιμα. Είδα τα τζαμέ και κρέμονταν. Το μεταξύ είπα σου ότι στη δουλειά πρέπει το μεσημέρι παίρνω κανένα μήλον και γιαούρτι. Νομίζω πως θέλω πως παίρνω καμιά μπιτσούα με λουκάνικο. Θα μείνω το βάλω ακόμα 20 λεπτά. Ναι. Ένα ανέκδοτο τούτο, εντάξει. Εντάξει. Οπότε, παίρνω το γιαούρτι μου και το μήλο μου και ξέρω εγώ και πάω στον Κρυοπόλη, ήταν τζαμέ κρεμασμένα τα λουκάνικα και πάω στον μάτι. Έπιασα. Τρία και τρία. Έπια σπίτι. Νομίζω έφαγα ανάμιση και ανάμιση. Να ντε ρε. Πρέπει να είναι έναν γέραντα φάω, ναι. Έφαγα ανάμιση. Έμπειρας. Α, και ήταν τη νύχτα που δοκίμαζα και σεφταλιές και έφαγες και ο σεφταλιές. Γιατί έφαγα μια βραστή να δω πώς είναι και μια που εμείς οκρύανε. Αναλύσεις πότε κάνεις. Κοίτα, πρέπει να πάω, είπε ο γιατρός ότι πρέπει να πάω να κάνω έκχο. Δεν ήξερε τα που σημαίνει. Το έκχο για την καρδία. Ναι. Κάτι μιλού έτσι, αμέ μπορεί να... μπορεί να κολλήσει αδεξιά-αριστερά. Να μπουν να πίνω να διαλύσουν, λαλίτε. Να μπουν μπορώ. Ζιβανία. Ζιβανία διαλύονται. Καλά διαμέτω, ζυμώνουμε έτσι θέλεις και τρία λεπτά. Ένα πια καλά με τις μυρωσκές, ο κύμας. Μέτρησε και το αλάτι. Μέτρησα τα ούλα. Πιπερού είναι βάλες κάμποσο. Εγώ θα σου το δώσω. Προσκομούναν πιπεράτες. Ναι. Εντάξει, είναι βάλα τόσο πιπερού. Γιατί? Μυρίζεις του Αγία Πυριστής, πώς σου το φέρα. Μουσκομυριζού. Μουσκομυριζού. Αρέσκω μου πάρα πολύ. Και εκείνο που κάνω εγώ για να νούλες ομοιόμορφα, ζυγίζω τα τούτα. Α! 70 γραμμάρια. Εγώ να ζυγίσω και τρία τώρα για να πάμε διάλειμμα. Έλα. Θα κάνουμε τώρα. Να κάνουμε βέβαια. Βάλε. Μηδέν ιστό. Πόσα γραμμάρια βάλεις. 70. Για να νούλες ομοιόμορφες. Εντάξει, 72. Μοιράσαι. Οκ. Το λοιπόν θα κάνω δύο για να σου δείξω, μια είναι εσέναν και μια είναι εμένα. 70 και 70, 140. Σας μεγαλούδα. Εντάξει, μια χαρά. Φέρνεις δύο πιάτα γιατί είναι λερωμένη. Πιάτα ή πιατάκια. Πιάτα. Δύο πιάτα. Για να σου δείξω πώς να τις συλλήξουμε τις σεφτελίες. Δύο πιάτα. Τον κεϊμά μας γαλάτια, κάνουμε το οβάλ, όπως κάνουμε τα κεφτεδάκια, έτω. Ναι. Εντάξει. Οκ. Παίρνουμε την πάνα μας. Θα κόψω λί. Θα τη βάλουμε στο πιάτο μας ή στο μπάγκο μας. Κανονικά θέλει ξύλινη βάση, κάτι να κόφεις, αλλά δεν πειράζει, θα δείξω δαμέ. Θέλεις να σου φέρω ένα σανίδι. Θα προτιμούσα. Εντάξει. Και θα σου έβαλα και καμία ευχή. Έλα. Έλα. Μπράβο. Για να δείξουμε του κόσμου, θα σου δείξω και εσένα. Ανοίγουμε την πάνα μας, πιάνουμε μια άκρη, δηλαδή θέλουμε την, να κάνει σαν τη γωνιά. Αν τη βάλω δαμέ, πάλι να γίνει. Αλλά τη ρόμο να διπλώσω, να εφέρω ποτέ, να εφέρω ποτέ, να μπασά. Ναι. Κάνει μια μουτούα, okay. Είπε μου η μαμά μου. Μια μουτούδα. Βάλεις την εδώ, ένα γύρο, φέρνεις δεξιά, αριστερά, ένα γύρο και τελειώσεις. Τελειώσεις. Τούτον εν το κάμνεις, εν κόφκεις έναν κομμάτι δηλαδή και να το βάλεις τσάμε, κόφκεις έναν μεγάλο κομμάτι. Ναι, θα μπορούσες, αν δεν έχεις γωνιά, κάποση, να το κόψεις, δηλαδή κάποτε η μάμα μου κόφκει. Για να κάνει γωνιά. Για να κάνει γωνιά. Okay. Εντάξει, ας πούμε θα κόψεις λαλή τόση, τόση κόφκεις τι, θα φέρεις τη ζύμη σου. Και θα τη βάλω. Τώρα είναι να το κάνω με το μάτι. Όχι, έχω ζυγισμένο. Ναι, μοιάζει εσύ, Τζίνι. Θωρείς, έρχεσαι δεξιά, αριστερά, αλώνα γύρω, τελειώσεις. Έτσι. Και έτσι όπως είναι, βάλεις έτσι στην κατάψυξη. Ναι, μπορείς να τις βάλεις στην κατάψυξη, θα τις βγάλεις να ξεπαγώσουν. Mm. Πάλε θέλει γαλάτια μου σχάρα για να φεύγουν οποιαδήποτε ζουμιά να μην μουλιάζει μέσα. Και τα σεφταλιές σου έχεις τις έτοιμες. Ναι. Άτι, έλα. Α, θα σου δώσω την πάνα τούτη που είναι ωραία. Όχι, γιατί να μην τη λήξω ποδά. Α, έλα. Παρά να... Έλα. Άντε, έλα. Λοιπόν. Τίποτε θα κάνω. Τώρα να... Τούτη είναι μουτούδα. Μουσκομυρίζει, ναι.
Περίμενε, να την ανοίξω λίγο έτσι. Σαν γίνον τώρα, κόψε το που δάμε. Ναι, αλλά με τη σχίσεις. Πού, είναι την σχίσα. Μπράβο. Για να φύτω πολύ. Μπράβο, αγαπή μου. Τούτον είναι το θέλεις. Ναι. Κόφκομαι. Έλα. Λοιπόν, έτσι δάμε. Μπράβο. Είδες τι καλή που είμαι. Μπράβο, γαλατιά μου. Με τα κάνεις δεξιά. Εντάξει, γύρισε την να κλείσει, δάμε. Γύρισε την έτσι. Έτσι. Όχι. Ναι. 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 Και με τα δεξιά. Μπράβο. Αριστερά. Ένα γύρο, απλά για να κλείσει. Και ένα γύρο. Έκοψες τη. Μα μόνο, ναι, να μην ναι. την ξανακάνω. Ναι, γίνει πολλά πάσα. Και αμέ έκοψες τη. Εντάξει. Τέλειωσε. Okay. Τη σεφταλιά της γαλάτιας. Η σεφταλιά της γαλάτιας. Γ πάνω. Γ. Σε περίπτωση γ. Που να, κάποτε έχει ποτούντες πάνες, την πόλια που λέμε, που είναι πιο λεπτές. Ναι, έχει κάτι εντάξει. που είναι τέλεια σιθρού. Ναι, που είναι τέλεια. Εγώ έχει και άλεξα τις τώρα, να αγκαλές. Τέλος πάντων, αν έβρετε ποτζίνες, τούτο που να κάνεις είναι να παίρνεις, ας βάλεις πούμε. Διπλή. Αν, βάλεις διπλή. Ή αν το κόψεις. Ή... Ράδια, κάμε στην εξαιρετική. Μπράβο σου. Ευχαριστώ. Μπράβο σου. Σημειώστε την ημερομηνία. Το Μάρτιν του 21, η Γαλάτια, αύριο που να κάνει κέτεριν και να κάνει σεφταλιά και σουβλάκια. Buffalo wings και πελάρες. Έλα λαλή, έλα καλές σεφταλιές. Το Μάρτιν του 21, τις έκαμε στις χρυσές.